Γεια σας! Συνήθως λέω ότι βρισκόμαστε στον μαγευτικό και στον εξωτικό χώρο του Tracenchase. Σήμερα θα προσθέσω άλλον έναν επιθετικό προσδιορισμό, διότι σήμερα βρισκόμαστε και στον ιστορικό χώρο του Tracenchase για άλλο ένα επεισόδιο του show του Tracenchase. Τι εννοώ και γιατί χαρακτηρίζω το χώρο ιστορικό? Διότι πολύ απλά σήμερα θα γυρίσουμε έναν αιώνα πίσω και θα ξαναγράψουμε την ιστορία του ελληνικού και του παγκόσμιου μπάσκετ. Μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, γιατί τα είπα όλα αυτά προηγουμένως στον πρόλογο? Διότι σήμερα έχω τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Tracenchase τους απογόνους τριών ανθρώπων που άφησαν πολύ έντονο το αποτύπωμά τους στο γίγνεσθε του παγκόσμιου μπάσκετ. Για να μην φλιαρώ περισσότερο, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Άννα Μαυροσκούφη, τον κύριο Άκη Ταλιαδόρο και τον κύριο Κωστή Τσικίνα. Είναι μεγάλη χαρά, είναι προνόμιο το εισπράττω και ως προνόμιο δικό μου και ως προνόμιο της εκπομπής, διότι το εννοώ, κυρία Μαυροσκούφη, γυρίζουμε έναν αιώνα πίσω, ακριβώς έναν αιώνα πίσω, διότι αν δεν κάνω λάθος, το 1922, ο πατέρας σας, ο Σημειών Μαυροσκούφης, εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ταξίδι με έναν θείο του έμπορο που ήρθε εδώ για τις δικές του δουλειές. Ήθελε να γνωρίσει τη Θεσσαλονίκη, ήρθε από την Κωνσταντινούπολη και τελικά τον κράτησαν εδώ τα δυσάρεστα γεγονότα του 22. Η μικρασιατική καταστροφή, ναι, ο ξεριζωμός. Δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω. Η δική του ήταν στη Χάλκη, στο νησί των Πριγκυπωνήσων. Και έμεινε εδώ με τους θείους του, αλλά εδώ προσαρμόστηκε. Πήγε στο πρώτο γυμνάσιο Αρένων, αμέσως συνδέθηκε με τη ΧΑΝΘ ως έφηβος για να αθληθεί, για να έχει τις δραστηριότητες εκεί. Και ακολούθησε μια πορεία που θα την εξηγήσουμε. Θα την εξιστορήσουμε και θα την γυρίσουμε σήμερα. Άκη και Κωστή και Άννα, μάλλον, κυρία Μαυροσκούφη, κύριε Ταλιαδόρε και κύριε Τσικίνα. Είτε ο ελληνικός χρησιμοποιείται, είτε ο πληθυντικός. Εγώ επιμένω ότι σήμερα γράφουμε την ιστορία, γράφουμε, Κωστή, το χρονικό του ελληνικού μπάσκετ. Θα γυρίζουμε πολλά χρόνια πίσω και κατά σύμπτωση κιόλας εδώ σήμερα συναντώνται όλες οι ιδιότητες. Δηλαδή, ο Σημειών Μαυροσκούφης υπήρξε πολύ σπουδαίος διαιτητής, ο πρώτος Έλληνας διεθνής διαιτητής, ιδρυτικό μέλος της FIBA και επιφανής παράγων. Και ο άνθρωπος που άνοιξε το πρώτο γυμναστήριο στη Θεσσαλονίκη. Ο Μίμης Τσικίνας υπήρξε εμβληματικός προπονητής και ο άνθρωπος που έκτισε το μύθο της ΧΑΝΘ σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και άνοιξε τους διαδρόμους και τις λεωφόρους. Και ο Τάκης Ταλιαδόρος υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Τι κρίμα, Άκη, ξενοφώνε, που ο κόσμος, επειδή έχουν περάσει και πολλά χρόνια, δεν ξέρει τι μέγεθος ήταν ο Ταλιαδόρος. Εντάξει, άλλες εποχές, ρε παιδιά, ήταν αυτές. Δηλαδή, πώς να μάθεις τότε? Εκείνη την εποχή ξέρανε όσοι ασχολιόντουσαν με τον μπάσκετ. Οι υπόλοιποι δεν είχαν καταλάβει. Αλλά τέλος πάντων, αυτές ήταν οι εποχές, αυτή ήταν η κατάσταση. Επίσης, Κωστή, ο κόσμος δεν ξέρει, και είναι μια ευκαιρία να το μάθει σήμερα, τι προπονητικό μέγεθος ήταν ο Τσικίνας και τι νεωτεριστικές αντιλήψεις εισήγαγε στον μπάσκετ. Ο πατέρας μου είχε το εξής καλό, όπως πιστεύω ότι πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Και αυτά τα ενδιαφέροντά του δεν ήταν μόνο στο μπάσκετ, ήταν και στην παιδαγωγική, ήταν στην νομική, σπούδασε στην νομική. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Και για το θέμα του μπάσκετ, επειδή του άρεσε πάρα πολύ από παιδί, όταν ήταν στις κατασκηνώσεις στο Πήλιο, ήθελε σιγά σιγά να μπορέσει να το εξελίξει. Του δόθηκε η ευκαιρία όταν μετά τον πόλεμο προσελήφθη στη ΧΑΝ και πήγε στην Αμερική. Πήγε στο Springfield το Πανεπιστήμιο, σπούδασε εκεί. Εκτός από μπάσκετ βέβαια, σπούδασε και ανάπτυξη των εφήβων, πώς αναπτύσσονται είτε ψυχολογικά, είτε σωματικά, είτε γενικά τα χαρακτηριστικά των νέων αυτής της ηλικίας. Ναυαγοσωστική και οργάνωση αθλοπαιδιών. Γυρνώντας πίσω, προσπάθησε αυτά να τα εφαρμόσει. Εγώ θυμάμαι ότι καθόταν με το υποδεκάμετρο
και έβλεπε, γιατί δάσκαλοι του ήταν ο Έβερετ Ντίν, όσοι ξέρουν, και ο Κλέρ Μπι. Ήταν μερικοί από δύο από τους κορυφαίους προπονητές. Και τώρα μιλάμε τη δεκαετία του 50-51-52. Και γυρνώντας πίσω, κατόρθωσε να βρει κάποια, να έρθουν στη ΧΑΝ κάποια παιδιά τα οποία ήταν, τους άρεσε το μπάσκετ και προσπάθησε να τους μάθει κάποια βασικά πράγματα, πάντα έχοντας σαν προτεραιότητα την ομαδική προσπάθεια, το σεβασμό του συμπαίκτη και των αντιπάλων, των κανόνων, να θέσουμε τους κανόνες του μπάσκετ και να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και καλύτεροι μπασκετμπολίστες. Πώς, πρωτού ξαναγυρίσουμε πίσω, να. Διότι εδώ έχουμε και ένα ντοκουμέντο που είχε την καλοσύνη να μας φέρει η κυρία Μαυροσκούφη, τι σύνδεση υπάρχει μεταξύ Τσικίνα και Ταλιαδόρου εκείνη την εποχή, Άκη? Α, δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι πολύ απλά ο Τσικίνας ήταν προπονητής. Ναι, και ο Τάκης παίκτης. Ο Τάκης ήταν παίκτης. Ήταν παίκτης. Δύο αδέρφια. Όπως αλλά... ήταν και δύο αδέρφια οι Τσιγαρίδες. Οι αδερφοί Ήταν δύο αδέρφια οι Ματσούκες. Εντάξει. Ναι. Και ο Φουρτζόπουλος που ήταν και διαιτητής. Ναι. Ήταν λίγο οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ναι. Και ο Σιμεών, ο οποίος πάντα ήταν και αυτός δίπλα στη ΧΑΝ. Δεν ήταν, ας πούμε, όλοι αυτοί ήταν σαν μια παρέα. Με διαφορά ηλικίας 3, 4, 5, 6 χρόνια. Νομίζω ότι ο Σιμεών ήταν γεννημένος το 1909. 9, ναι. Ο Μίμης το 17, ο 17 και το 25. Ναι, ήταν πιο μικρός. Πάντως υπήρξε και προπονητής του Τάκη Ταλιαδόρου. Ο Μαυροσκούφης. Ναι, εντάξει, αυτά τα είπαμε. Υπήρχε τεράστιο σεβασμός απέναντι στο Μαυροσκούφη. Αυτό που έφερε ο τέτοιος ο πατέρας μου εδώ στην Ελλάδα ήταν το men to men, που δεν παίζαν μέχρι τότε men to men. Και έχω να πω και ένα περιστατικό, το οποίο συνέβη και στη Μικτή Θεσσαλονίκη που πήγαινε στο Βελιγράδι. Πήγαινε η Μικτή Θεσσαλονίκη στο Βελιγράδι να παίξει με την Ιουγκοσλαβία τότε και σταματήσανε στα σύνορα. Και ήταν και η ομάδα ποδοσφαίρου. Και παίξανε ποδόσφαιρο. Και κέρδισε το μπάσκετ. 1-0. Γιατί τους παίζαν men to men και δεν μπορούσαν να πάρουν. Όχι, έπαιζαν ζώνη. Τακτικέ άμυνε. Κάνανε μια σέντρα, έβαλε ένα μια κεφαλιά, τελείωσε το μάτς. Όπως επίσης, Άκη, ο Τάκης Ταλιαδόρος θεωρείται ίσως ένας από τους πρώτους στον κόσμο και πάντως σε κάθε περίπτωση ο πρώτος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που έκανε τη reverse dribble. Ναι, έτσι λέγεται. Ναι. Εγώ μικρός ήμουνα, δεν τα έχω δει. Το πρόλαβε ο πατέρας σου να παίζει? Το μόνο που θυμάμαι είναι την εποχή που ξαναγύρισε τότε για να βοηθήσει. Ξαναγύρισε να μην πέσει η ΧΑΝ. Να μην πέσει η ΧΑΝ κατηγορία. Εγώ ήμουνα τότε πολύ μικρός. Θυμάμαι ότι πήγαμε στο γήπεδο και μια τεράστια βαβούρα. Κατάλαβε τι σου λέω τώρα. Μπορεί να ήμουν 2-3 χρονών κάπου εκεί. Ναι, και το κόσμος, όλο αυτό το περιβάλλον του γηπέδου, όπου με πήγανε μωράκι γιατί πήγε η μάνα μου, ας πούμε. Μπράβο. Αυτό είναι η μόνη ανάμνηση που έχω από το ανοιχτό γήπεδο της ΧΑΝ τώρα συζητάμε, έτσι. Όπου ήταν γεμάτο κόσμο και εγώ σαν πιτσιρίκος εκεί με είχαν βάλει σε μια γωνίτσα και γινόταν ένας χαμός. Χαμός. Λοιπόν, κυρία Μαυροσκούφη, έρχεται ο Σιμεών Μαυροσκούφης, ο πατέρας σας, εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη και είναι αυτό που έλεγαν και οι Λατίνοι και το μαθαίναμε στο σχολείο στα Λατινικά, το λέγαμε στα Λατινικά την αναγεννησιακή εποχή, είναι ο ιδεότυπος του Homo Universalis, του ανθρώπου που ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πέρα από τις σπουδές και πέρα από την καθηγητική ιδιότητά του, ασχολείται με τον μπάσκετ, το βόλεϊ, τη γυμναστική, την κολύμβηση, το τένις, το σκι, την ορειβασία, τα διαβάζω για να μην τα ξεχάσω. Ναι, ναι. Αναρριχήθηκε, λέει, 29 φορές στον Όλυμπο και ταυτόχρονα σπούδαζε. Πώς τα προλάβαινε όλα? Πώς τα προλάβαινε. Και είχε μπει και στη φιλοσοφική σχολή για να σπουδάσει, αλλά μετά του δόθηκε η υποτροφία από τη ΧΑΝ για τη Γενέβη, για τη σχολή σωματικής αγωγής, που ήταν παράτημα του Σπρίγκφιλντ της Μασαχουσέτης. Εκεί όπου επινόησε τον μπάσκετ τον Νέισμιθ το Δεκέμβριο του 1891. Και βρέθηκε στη Γενέβη το 30. Για 3 χρόνια. Εκεί άνοιξαν οι ορίζοντές του. Ασχολήθηκε και με τον μπάσκετ, αλλά και με όλα αυτά τα αθλήματα που αναφέρατε, γιατί βρέθηκε και σε βουνά της Ελβετίας, έκανε αναρρίχηση, ορειβασία, σκι.
Ήταν σε... Εδώ έχω κάποιες φωτογραφίες με την, τους καθηγητές και τους συμμαθητές του στη σχολή από τη Γενέβη, όπως και με την ομάδα μπάσκετ στην σειρά επάνω. Στη σειρά επάνω είναι εδώ, ναι. Ο πατέρας μου, ναι. Μάλιστα. Και πώς προκύπτει η συμμετοχή του στην ίδρυση της ΦΥΜΠΑ στις 18 Ιουνίου του 1932. Πρέπει δηλαδή, να και αυτό αποτυπώνεται κιόλας, ναι, στην πλακέτα αυτή. Ναι. Να προσθέσω εδώ ότι για την υποτροφή αυτή οφείλει πολλά στον διευθυντή της σωματικής αγωγής της Χάφτον, Λουίς Ρίες, τον Αμερικανό. Ο οποίος ήταν μαθητής του Naismith. Του Naismith. Όπως επίσης και ο Μάικλος Στεργιάδης, τον οποίο αναφέρθηκε και ο Κωστής. Εκτίμησε τις ικανότητές του και την ευχέρεια στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, γι' αυτό και του εισηγήθηκε να δοθεί υποτροφία. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πλακέτα όπου εικονίζονται οι 8 χώρες, οι σημαίες των 8 χωρών. Είναι, συγγνώμη κυρία Μαυροσκούφη, η Ελλάδα, η Αργεντινή, η Ιταλία, η Λετωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ελβετία και η Τσεχοσλοβακία. Αυτές οι χώρες. Δεν είναι καν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σκεφτείτε. Ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη το μπάσκετ ήταν πολύ δημοφιλές, αλλά σιγά σιγά και άλλες χώρες θέλανε να το αναπτύξουν. Ναι. Λοιπόν, ο πατέρας μου εκεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του, το 1932, ήταν Μάιος μήνας, από ό,τι μας είχε πει, που ρίχτηκε η ιδέα και από τους σπουδαστές, αλλά και από τον καθηγητή, τον William Jones, που ήταν και μετέπειτα πρόεδρος της ΦΥΜΠΑ. Γενικός Γραμματέας ΦΥΜΠΑ. Μέχρι το 1976, από το 1932-1976. Να δημιουργηθεί μία ομοσπονδία με όσες χώρες θα θέλανε, ώστε... Για ποιο λόγο όμως? Ο λόγος ήταν για να υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί που να τηρούνται από όλες τις χώρες, γιατί γίνονταν τουρνουά και υπήρχαν δυσκολίες. Να υπάρχει μια ομοιομορφία. Ναι, στο να δεχθούν τους κανονισμούς. Να υπάρχει ομοιομορφία. Αμέσως στείλανε επιστολές σε πολλές χώρες και ανταποκρίθηκαν αυτές οι 8 χώρες. Μάλιστα η Βουλγαρία και η Ουγγαρία έστειλε παρατηρητές χωρίς να υπογράψει. Mm-hmm. Έτσι υπέγραψε ο πατέρας μου με εξουσιοδότηση του ΣΕΓΑΣ και ο Γιάννης Αμπατζόγλου. Που ήταν από το Ανατόλια και εν συνεχεία στον Ηρακλή. Ναι. Σας είπε ποτέ ο πατέρας σας, ναι, για ποιο λόγο υπάρχει μια παρένθεση στην πράξη, την ιδρυτική πράξη, στην ιδρυτική διακήρυξη, υπάρχει μια παρένθεση περί επιφυλάξεως. Ναι, και εγώ το διαπίστωσα αυτό, βλέποντας το ιδρυτικό το έγγραφο. Το έγγραφο. Δεν το θυμάμαι. Πιθανότατα να μου είπα, αλλά δεν το θυμάμαι. Mm-hmm. Για ποιο λόγο. Τι έλεγε, πώς ένιωθε που ήταν πιονιέρος, πέρα από την υπερηφάνεια, από την ύψιστη τιμή. Ναι, ναι. Γενικά, αυτά τα χρόνια που έζησε στην Ελβετία, τα θυμότανε με τόσο έτσι, αγάπη, νοσταλγία, ώστε το πρώτο ταξίδι που κάναμε οικογενειακά στην Ευρώπη, πήγαμε στη Γενέβη. Ναι, περάσαμε από εκεί και είχε τόσο καλές αναμνήσεις. Γιατί σύν της άλλης έγινε μέλος του Hall of Fame, στο, ναι, Springfield. Ναι. Και μέχρι το τέλος της ζωής του, που κατά μία σατανική σύμπτωση συνέβη λίγες μέρες μετά τον εορτασμό του Ιωβιλέου του μπάσκετ. Λοιπόν, έγινε, καταρχήν ήταν τα 100 χρόνια τότε του μπάσκετ, γιορτάζονταν το 1991 και παραβρέθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο. Ναι, στις γιορτές αυτές που είχαν τελεστεί εκεί. Και μετά από... πάντα κατά καλοκαίρια πήγαιναν με τη μητέρα μου στο Λονδίνο, γιατί ο αδερφός μου ζούσε εκεί από το 1976, είναι ο οδοντίατρος εκεί τόσα χρόνια. Και ξαφνικά... 20 Ιουλίου του 1991. 20 Ιουλίου του 1991, ναι. Το μπάσκετ, ναι, ήταν... εσείς ασχοληθήκατε με το μπάσκετ ή ο αδερφός σας? Εγώ στο Ανατόλιο το σχολείο που πήγαινα λίγο έπαιζα. Ο αδερφός μου, ναι, περισσότερο και ακόμη και στο Λονδίνο κάθε εβδομάδα παίζει σε μια αίθουσα μαζί με άλλους. Ναι, το... Συν της άλλης υπάρχει ένα τουρνουά το οποίο διεξάγεται πολλά χρόνια. Ναι. Τα Μαυροσκούφια. Α, βέβαια, ναι. Που το διοργανώνουν οι διαιτητές. Οι κληρονόμοι, ναι, του, ναι, ναι, ας πούμε. Ναι. Εγώ ασχολήθηκα με τη γυμναστική και ακόμη γυμνάζομαι πάντα. Φυσικά ο πατέρας μου μετά ακολούθησε το επάγγελμα του. Του διαιτή. Του διαιτητή σίγουρα και ήταν ιδρυτικό μέλος της. Και ο πρώτος Έλληνας διεθνής διαιτητής, ναι, επίσης.
και ο πρώτος Έλληνας διεθνής διαιτητής, αλλά κάποια στιγμή έφυγε από τη ΧΑΝ μετά το 40 που είχε επιταχθεί από την ΕΟΝ και άνοιξε το πρωτοποριακά τελείω το πρώτο γυμναστήριο στη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα τόλμημα, γιατί δεν ήξερε πώς θα λειτουργήσει. Ακόμα στη Θεσσαλονίκη οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι σημαίνει άσκηση, γυμναστική, αλλά ανταποκρίθηκαν πολύ καλά και ακολούθησε μια διαδρομή μέχρι το 87 που συνταξιοδοτήθηκε. Πόσες γενναίες Θεσσαλονικών πέρασαν από το γυμναστήριο. Ανατράφηκαν εκεί. Ναι. Σωστό. Και συγχρόνως τα καλοκαίρια δίδασκε κολύμπη στις ακτές του Θερμαϊκού. Και εκδρομές στις Κυριακές στα κοντινά μέρη, Χωτιάτη, Κουρί. Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την ιστορία. Κωστή, είπαμε ότι ήταν πρωτοποριακές οι μέθοδοι του Μίμη, του Τσικίνα, και στην προπονητική και στην τακτική. Αυτό εκείνη την εποχή, ζώντας τον εσύ, νεαρός, μικρός, και έπαιξες κιόλας. Ναι, ναι. Ακόμη παίζω. Ακόμη. Πώς ήταν να κουβαλάς, θα ρωτήσω μετά και τον Άκη, πώς ήταν να κουβαλάς ένα τόσο βαρύ όνομα και μια κληρονομιά. Αυτό... Δηλαδή να είσαι ο γιος του Τσικίνα, να είσαι ο γιος του Ταλιαδόρου, να είσαι η κόρη του Μαυροσκούφη. Είναι μεγάλη τιμή. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Δεν το θεωρώ βάρος. Θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ, δείχνοντας τη συμπεριφορά μου, είτε σαν παίκτης, είτε σαν προπονητής, είτε σαν άνθρωπος της κοινωνίας, να δείξω ότι δικαίως ήμουνα ο γιος του Μίμη Τσικίνα, ο οποίος ήταν κάποιος ο οποίος δεν νομίζω να υπάρξει κάποιος σαν κι αυτόν, διότι την εποχή του μπόρεσε και έκανε πράγματα που κάποιοι άλλοι ίσως δεν θα μπορούσαν. Γιατί όλοι οι παίκτες του γίνανε αξιόλογοι άνθρωποι της κοινωνίας. Και η Τσιγαρίδας, ο Ματσούκας, ο Τζιβράς, ο Φουρτζόπουλος, όλοι αυτοί. Και επίσης, ένα άλλο πράγμα με συγχωρείς που θέλω να πω, είναι ότι από την δεύτερη ομάδα της ΧΑΝ έγινε ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα δηλαδή του ΠΑΟΚ. Αρκετοί παίκτες της ΧΑΝ, οι οποίοι δεν είχαν θέση, γιατί παίζαν οι καλοί οι παίκτες, πήγανε στον ΠΑΟΚ και κατακτήσαν και το πρωτάθλημα και όπως σου έχω πει, διαιτητής ήταν ο πατέρας μου στον τελικό με τον Πανελλήνιο. Και... Το 1959, στο ανοιχτό της ΧΑΝ. Και ο Ρουμπάνης παραλίγο να τον... Γιατί? Τα είχα δίθεν τους αδίκης. Ο Γιώργος. Ναι, ναι, ναι. Έφεραν και δύο, και ο Γιώργος ο Ολυμπιονίκης ναι, και ο Αριστείς. Ναι, ο Γιώργος ο Ρουμπάνης και τον έσωσε ο Ηράκλειος Κλάγκας, ο οποίος ήταν πολύ φίλος και πολύ καλός συνεργάτης, ας το πούμε, και προπονητής σε πολλές ομάδες της Θεσσαλονίκης. Αυτό και νομίζω ότι μέχρι τώρα δικαίως, ας πούμε, θεωρούμε ότι κάτι... Στενοχωριόταν ο Μίμης Τσικίνας, ναι, διότι η ΧΑΝ δεν κατάφερε να πάρει ένα πανελληνίο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αυτό που του ήταν η μόνο πρώτη... Ότι... Η πρώτη ήταν πρωτοποριακή η, πρώτη του... ναι, ναι, η, πρώτη η του λειτουργία της ομάδας. Ήταν μέσω της ομάδας να γίνουν αξιόλογα μέλη της κοινωνίας αυτό, οι παίκτες του. Αυτό ήταν το νούμερο ένα. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, ο Παντελής ο Δέδες. Ήτανε παίκτης, δεν ήτανε πολύ καλός παίκτης. Αφού φωνάζανε από την κερκίδα, βγάλω τον έξω. Αλλά αυτό το οποίο, ας πούμε, έγινε ένας από τους κορυφαίους νομικούς στην Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ. Ο πατέρας μου, εγώ τον είχα ρωτήσει. Γιατί έλεγα, ρε πατέρα, τι γίνεται εδώ, όλοι φωνάζουν. Δεν ξέρουνε, μου λέει, αυτή μπάσκετ. Ο Δέδες μπορεί στην επίθεση να μην κάνει τίποτα, αλλά η δουλειά που κάνει στην άμυνα είναι κάτι το πάρα πολύ καλό για την ομάδα και τη βοηθάει. Και κατάλαβες τώρα τι εννοώ λέγοντας αυτά τα πράγματα, ότι δεν ήθελα, ας πούμε, εγώ ξέρω ότι η ομάδα της ΧΑΝ μετά επί Ροδόπουλου, που ο Ροδόπουλος ήταν παίκτης του Μίμη, ναι, και τον είχε και σαν παιδί του, γιατί ο Θόδωρος είχε και κάποια προβλήματα οικογενειακά, τον είχε διώξει από την ομάδα κάποια εποχή και μετά επανήλθε ο Θόδωρος και τον βοήθησε πάρα πολύ, έτσι ώστε να φτάσει εκεί που έφτασε. Να πω κάτι από αυτού που λέει. Εννοείται, μα θα σου έδινε την ασίστ. Ναι, ναι, άσχετα. Από αυτού που λέει το ότι για τους προσπαθούμε πάντοτε να φτιάξουμε καλούς ανθρώπους, ναι, ναι, αυτό το κλίμα πέρασε μέχρι εμάς. Δηλαδή μέχρι την εποχή που το μπάσκετ άρχισε να γίνεται επαγγελματικό, όπου εκεί χαθήκαν αυτά.
Δηλαδή, εγώ το αισθανόμουν αυτό όταν παίζαμε του Τσικίνα την επιρροή. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, τη χάνασουμε όλη αυτή η ιστορία. Τότε στην πραγματικότητα η βάση ήταν να είσαι καλός άνθρωπος. Ναι. Και η βάση ήταν να παίζεις και να ευχαριστιέσαι το παιχνίδι. Δεν ήταν ποτέ η βάση να κερδίσουμε με όποιο τίμημα. Ναι. Α, μπράβο, κατάλαβες τι γινόταν. Και αυτό εμάς μας το είχαν εμφυσίσει. Ναι, εμείς παίζαμε μπάσκετ για τη χαρά του παιχνιδιού. Θυμάμαι κάτι που έλεγε ο πατέρας μου, ότι έτσι, να μην νικάς με αλαζονία, αλλά και να χάνεις με αξιοπρέπεια. Αυτό ωραίο. Πολύ ωραίο, δεν είναι. Αυτό που λέει η κυρία Μαυροσκόφη. Τι έλεγε ο πατέρας. Ότι να νικάς χωρίς αλαζονία και να χάνεις με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι. Καταπληκτικό. Εντάξει, αυτή ήταν ο πρώτος, ο δεύτερος και μετά πάμε στον παίχτη που λέμε. Πραγματικά εμφυσίσανε αυτή την ιστορία σε ένα κομμάτι, ας πούμε, της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης που ασχολήθηκε με τον μπάσκετ. Και κάτι γι' αυτό θέλω να πω, ότι ένα παράδειγμα είναι ότι οι περισσότεροι αντίπαλοι παίκτες που έχουν μεγάλα παιδιά, που είχαν, ας πούμε, στον Άρη, στον Ηρακλή, τα παιδιά τους τα στέλνανε στη Χάν για να μάθουν μπάσκετ. Γιατί ξέρανε ότι μέσω της Χάν δεν θα μαθαίναν μόνο στο μπάσκετ, αλλά θα γινόταν και καλύτεροι άνθρωποι. Για τον Ταλιαδόρο, τι έλεγε ο Μίμης. Ο Μίμης για τον Ταλιαδόρο ήταν και οι δύο προσωπικότητες έντονες. Ναι, μα γι' αυτό εντάξει, το ρωτάω. Και είχαν και τα καλά τους και τα κάτω τους. Εντάξει, δεν ήταν, ας πούμε, ήταν μία σχέση δύο λιοντάρια να παλεύουν. Ο ένας προπονητής και ο άλλος παίκτης. Αλλά πάντα ο ένας εκτιμούσε τον άλλον και προσπαθούσε ο μεν προπονητής να του δώσει όσες δυνατότητες μπορούσε για να παίξει ακόμη πιο καλά, ο δε παίκτης να αποδώσει όσο πιο καλά γίνεται. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όταν οι χαρακτήρες είναι πολύ έντονοι, υπάρχουν και όπως και με τον Ματθαίου. Ναι. Με τον Ματθαίου ήταν η σχέση του τέτοια. Γιατί και ο Ματθαίου ήταν... με τον Ματθαίου πώς ήταν η σχέση. Ήταν στον Άρη. Ήταν στον Άρη. Ματθαίου είναι από τον Άρη. Σωστό. Ο Ματθαίου ήταν ένα μεγάλο εγώ. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μειονέκτημα του Φέδωνα. Ναι. Ο οποίος ήταν πολύ καλός προπονητής, αλλά ήταν πάρα πολύ εγωιστής. Θυμίζει βέβαια και κάποιον εδώ κοντά που ήταν, αλλά δεν το λέμε, εντάξει. Λοιπόν, ο Σημειών Μαυροσκούβης φεύγει από τη ζωή στις 20 Ιουλίου του 1991. Ο Μίμης Τσικίνας τον Ιούλιο το του 1992. Ο Τάκης ο Ταλιαδόρος μας άφησε στις 25 Μαΐου του 2011. Τον έζησες περισσότερο. Εντάξει, δηλαδή είχες ενηλικιωθεί, ναι. Άλλες εποχές και εγώ είμαι λίγο μικρότερος, υποθέτω. Ναι, ναι. Πώς ήταν ο θρύλος του, δηλαδή σε τι Άκη έδινε μεγαλύτερη σημασία, τι εκτιμούσε περισσότερο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι επειδή ζούμε σε μια εποχή που είπαμε και με την Άννα προηγουμένως ανθρώπων που είναι homo universalis, το ίδιο ισχύει και για το Μίμη. Το ίδιο ισχύει και για αυτόν. Η εποχή ήταν τέτοια, παιδιά. Η εποχή. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε, εν πάση περιπτώσει, κάποιο φυσικό το οποίο τον βοηθούσε σε αυτό, εκείνη την εποχή μπορούσε να κάνει τα πάντα. Όπως λέμε για τον Μαυροσκούφι, λέμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και αυτός πήγαινε στο στίβο. Πινκ-πονκ. Έτρεχε στο στίβο, δεύτερος βγήκε στην Ελλάδα, από ό,τι θυμάμαι εγώ και μου έλεγε στα 100 μέτρα, ας πούμε. Κολύμπι που λέμε... Τον έχω δει σε φωτογραφία με βάρκα, κοπηλασία είναι. Κοπηλασία. Κοπηλάτης. Βέβαια. Πηγαίνανε κάτω στην Αθήνα και βγαίνανε δεύτερη, τρίτη στους κοπηλατικούς αγώνες. Ήταν οι εποχές τέτοιες, δεν υπήρχε η εξειδίκευση αυτή. Ήσουν καλός, μπορεί να ήσουν όλα καλός. Βόλεϊ παίζανε, από ό,τι ξέρω, και με το βόλεϊ είχε ασχοληθεί πάλι. Σκι, επειδή λέγαμε για σκι, εγώ τα θυμάμαι τα σκι τα είχαμε, κάτι ξύλινα σκι τα είχαμε στο σπίτι, κάτι γουμούτσες, ας πούμε, και θέλαμε. Από το χωριό, να πας για σκι. Τι βέβαια, νομίζω ότι ο Μαυροσκούφης... Μεταλαμπάδευσε την αγάπη για τα σπορ. Ενέπνευσε όλα αυτά. Σε αυτούς, γιατί σου λέω, είχαν μεγάλο, ο πατέρας μου τουλάχιστον, μεγάλο θαύμα. Υποστήριζε όλα αυτά τα σπορ. Έγινε και ο ορειβατικός σύλλογος της ΧΑΝΘ, είχε γίνει, βέβαια. Σε ποια ανάμνηση, σε ποια εικόνα έμενε περισσότερο. Ο ίδιος. Ναι, ο Τάκης. Δεν μπορώ, δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ ξέρω να σου πω ορισμένα πράγματα που έχω δει εγώ και έχω ζήσει. Που εντάξει, άκουγα από μικρός, ο πατέρας σου ήταν φοβερός. Παιχτάραμε. Ναι, και τα λοιπά, από διάφορους.
δεν το είχα αντιληφθεί ακριβώς τι συμβαίνει. Έλεγα εντάξει, ήταν ένας μπασκετμπολίστας, ασερφόταν, παίζαμε μπάσκετ. Εντάξει, ασχολήθηκα και εγώ με το άθλημα, αλλά σε κάποια φάση έτυχε σε κάποιες τέτοιες συγκεντρώσεις που γινόταν κάπου στο 80-80 και. Και μπαίνω μέσα γιατί εντάξει, ήταν μαζεμένοι όλοι η ιστορία του μπάσκετ στην ουσία. Δηλαδή από τους πολύ παλιούς μέχρι τους πιο σύγχρονους της εποχής που δηλαδή Ιωαννίδης, Κουμουρουτζόγλου, κατάλαβες, όλοι αυτοί Παρίσις, διάφορα. Μαζεμένοι όλοι κτλ. Και ξαφνικά ακούω ένα σούσουρο. Έρχεται ο Ταλιαδόρος, έρχεται ο Ταλιαδόρος. Και είχε μία αίσθηση αυτό το πράγμα σαν να μπαίνει ο γκουρού, ας πούμε. Κατάλαβες τι σου λέω. Σαν να παίζω ο Πάπας, ο Πατριάρχης. Τότε κατάλαβα και λέω, όπα, λέω, για δες τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι, αντιλαμβάνομαι μετά, ότι ασχολήθηκαν με τον μπάσκετ. Γιατί είδαν αυτόν να παίζει, όπως έκανε ο Γκάλης. Άρα ενέπνευσε, κατάλαβες, ναι, δηλαδή. Έτσι, ναι. Και από ότι μετά πιάσαμε τις κουβέντες, σου λέει ότι ο άνθρωπος ήταν χορευτής, ας πούμε. Ναι, ναι, αυτό μπράβο. Και δηλαδή, εδώ θα επικαλεστώ και τη μαρτυρία του Κωστή. Τι στυλ μπάσκετ, δηλαδή πώς μπορούμε να περιγράψουμε. Είχε ένα στυλ, από ό,τι θυμάμαι τον πατέρα μου, ότι είχε κάτι ιδιαίτερο. Είχε κάτι ιδιαίτερο, είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα το Λιαδόρος. Μπορεί, ήτανε, ας πούμε, να πω για κάποιον παίκτη, ας πούμε, περίπου της εποχής μου, όπως ήταν ο Πετρόπουλος ο Κώστας. Φαντεζή, βιρτουόζος. Ήτανε πάρα πολύ πλαστικός, δηλαδή, και έβρισκε διέξοδο σε κάθε δυσκολία που είχε οποιοδήποτε παιχνίδι. Ναι, μπράβο. Βέβαια, όσο άντεχε ο άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα είναι. Δεν παίξανε και πολύ αυτοί όλοι. Όχι, όχι. 30 χρονών, 30 και το κακό. Συν τη αντιμεσολάβηση και ο πόλεμος, δηλαδή ο Τσικίνας πήγε στην Αίγυπτο. Έτσι, τον πόλεμο. Ναι, ναι, στον πόλεμο πήγε και πώς πήγε. Με καράβι πήγε, ξεκίνησε με καράβι, τους πιάσαν οι Τούρκοι, τους βάλανε εξορία σε ένα νησί και μετά από εκεί πέρα πέρασε ένα φεροκάικο, τους πήγε απέναντι στην Τουρκία. Και πήγαν σιγά σιγά, φτάσανε μέχρι το Κάιρο που εκεί ήταν η ξαδέρφη του. Ήτανε Madame de Compagnie στους Εγγλέζους αξιωματικούς και τον κάνανε, επειδή ήξερε γαλλικά και αγγλικά, τον κάνανε στα τεθωρακισμένα αξιωματικό. Και ήταν στο δεύτερο σύνταγμα τεθωρακισμένων της τέτοιας, της Μέσης Ανατολής. Στον Μπρουκ που ήταν τότε. Ναι, τότε ήταν το El Alamein. Το El Alamein, ήτανε, ναι, που βομβαρδίσανε και μετά. Εκεί ήταν και γύρισε, άργησε να γυρίσει στην Ελλάδα. Ο Τάκης ο Ταλιαδόρος έχει βγει. Πρώτα απ' όλα είναι η περιβόητη ιστορία με τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1952 στο Ελσίνκι. Ναι. Είναι μέλος εκείνης ομάδας. Ναι. Επίσης, είναι μέλος. Και ήταν όλοι αυτοί βέβαια μέλη. Έτσι, Ματθαίο Ρουμπάλης που λέμε κτλ. Σωστό. Ήταν μια ομάδα. Ήταν μια εποχή ακριβώς που βγήκανε. Σε αυτά πάνε με τις εποχές κατά καιρούς. Που βγήκανε, ας πούμε, 5-6. Παίχτες ναι. Που μπορούσαν να. Επίσης είναι μέλος της ομάδας που φέρνει το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα. Το 1949 στο Ευρωμπάσκετ στο Κάιρο. Ναι. Βγήκαμε τρίτη και ο Ταλιαδόρος είναι δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Ματθαίου. Και υπάρχει και ένα περιβόητο μάτς που θεωρείται ένα από τα πιο μνημειώδη μάτς του πρωταθλήματος στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Που νομίζω ότι είναι το 1946. Που η Χάνθ έχει βάλει 41 πόντους και ο Τάκης ο Ταλιαδρός έχει βάλει τους 39. Ναι, ναι, ναι. Με την Εθνική Τουρκίας λέγεται αυτό ότι παίζανε. Εντάξει. Εγώ από παλιά που τα συζητούσαμε μου έλεγε ότι ο ίδιος σαν αίσθηση ότι εγώ μπορούσα να τους βάλω όλους τους πόντους σε κάθε μάτς. Βέβαια αυτό είναι αντιληπτό γιατί το μπάσκετ δεν είχε την συγκρότηση και την αυτή που έχει σήμερα. Έτσι, δηλαδή, κάποιος ο οποίος είχε την άνεση θα μπορούσε πιθανότατα. Το αντιλαμβάνομαι λίγο. Ναι, έτσι ήταν όμως. Δηλαδή, έχω την ίδια ιστορία που μας διηγήσεις εσύ. Την ίδια ιστορία την έχω ακούσει από το συγχωρημένο του Ματθαίου. Ακριβώς. Από τον Γιάννη τον Λάμπρου. Από τον Αλέκο τον Σπανουδάκη. Είχαν την αίσθηση ότι μπορούσαν να. Είχε την αίσθηση ακριβώς. Αυτοί οι παίκτες, ναι, ναι, ναι. 50 από ναι, το ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσες να το κάνεις. Αυτή την αίσθηση, για να σου πω τώρα την πραγματικότητα, την είχα και εγώ όταν έπαιζα στο παιδικό. Ότι κατεβαίναμε, ας πούμε, να παίξουμε τότε. Η Χάνθ έπαιρνε τα παιδικά αίτητη. Έτσι, πατ και τελείωνε. 2-3, ας πούμε. Την αίσθηση αυτή την είχες. Απλούστατα δεν την έκανες. Και δεν στεκόταν να την κάνεις γιατί έλεγες ότι. Είμαστε μια ομάδα. Έτσι, δεν είναι όλη την ομάδα. Διότι πολλές φορές βρισκόσουν αντίπαλος με κάποιες ομάδες όπου αυτός που σε μάρκαρε δεν μπορούσε. Παιδικό λέμε είμαι, ναι, έτσι. Ναι. Άρα, ναι, συμβαίνει. Το
Το γυμναστήριο ήταν πάνω από το σινεμά Διονύσια. Πάνω από το σινεμά Διονύσια. Αγία Σοφία. Αυτό πρέπει να ήταν σημείο αναφοράς στη ζωή της Θεσσαλονίκης. Έτσι είναι. Και μάλιστα πολλοί λέγανε θα πάμε στο Μαυροσκούφι. Δεν λέγανε θα πάμε γυμναστήριο, θα πάμε στο Μαυροσκούφι. Πώς σας είπαμε προηγουμένως ότι Άννα, επίτρεψέ μου να σου μιλήσω στον Ενικό και τον αδελφό σου, σας γαλούξε, σας μεταλαμπάδευσε αυτή την αγάπη για τα σπορ. Τι παρακαταθήκες αισθάνεσαι ότι άφησε γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό με όλες αυτές τις πρωτοποριακές επιτυχίες του. Άφησε, ενέπνευσε αυτή την αγάπη για την άσκηση γενικά, την φυσιολατρία, στον κόσμο τουλάχιστον της Θεσσαλονίκης. Καλά, η αγάπη για τον μπάσκετ είναι γνωστή. Αλλά όλα αυτά με μια ευγένεια, με μια μεγάλη αγάπη προς τα παιδιά ειδικά, με τα οποία ιδιαίτερα ασχολήθηκε στις εκδρομές, στο Κολύμπι. Και πάντα μπορούσε να εμπνέει το σεβασμό, να υπάρχει πειθαρχία στα παιδιά, χωρίς να την επιβάλλει όμως με αυστηρότητα. Αυτό ήθελα να πω. Είχε ένα χάρισμα. Είχε αυτό το αυστηρό δασκαλίστικο ύφος. Καμία σχέση, καμία σχέση. Όχι. Όχι. Δεν μπορώ να σας πω ότι ήταν φίλος με τα παιδιά, αλλά, γιατί ήταν μικρά παιδιά. Αλλά τον αγαπούσαν πάρα πολύ και γι' αυτό πειθαρχούσαν. Δεν ήταν κάτι που επιβάλλονταν. Ήταν αυστηρός, παιδιά. Εμένα ο πατέρας μου έλεγε ότι ήταν αυστηρός. Αυστηρός και ως διαιτητής αυστηρός. Δηλαδή, όχι, και ως διαιτητής εκείνο άλλο. Σαν γυμναστής. Ναι, ήταν. Ήταν, δηλαδή, σας λέω. Δεν χαρίζονταν. Και νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ όσους συναντούσα και ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που συναντώ, μιλούν με τέτοια αγάπη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο Τάκης Ταλιαδός με ποιον ήταν πιο κοντά εκείνη την εποχή, φιλικά, κοίταξε, από όλοι, τους συμπαίχτες, τους αντιπάλους. Κοίταξε η ομάδα, στην πραγματικότητα οι τέσσερις ήταν συγγενείς. Εντάξει, δηλαδή ο Ταλιαδόρος ο ένας, ο Ταλιαδόρος ο άλλος και οι δύο ματσούκες ήταν πρώτα καστοαδέρφια. Α, μάλιστα. Αυτή ήταν η ομάδα και έπαιζε ο Τσιγαρίδας, έπαιζε ξέρω εγώ... Ο Τζιβράς έπαιζε. Ναι, άλλοι δύο-τρεις. Ο Ανέστης ο Πεταλίδης μετά έπαιζε. Ναι. Αυτοί ήταν όλοι φιλαράκια. Ο Φουρτζόπουλος. Πρώτα γράμμα. Ο Φουρτζόπουλος. Συνεχεία διαιτητής. Ναι. Ναι. Πώς ήταν ως άνθρωπος, μέσα στο σπίτι ως πατέρας, πώς ήταν ο Τάκης? Α, πολύ έρημος άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος για μένα. Δηλαδή, εγώ σαν πατέρα, εντάξει, δεν έχω καμία. Δεν μπορώ να πω τίποτα πάνω σε αυτό. Ήταν πάρα εκπληκτικός. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος δεν έλεγε πολλές κουβέντες, αλλά οι κουβέντες ήταν συγκεκριμένες και μετρημένες. Μετά την αποχώρησή του, όπως είπαμε προηγουμένως, επέστρεψε τότε που έγινε το σούσορο στη Χάνθ. Παιδιά, παιδιά, έρχεται ο Ταλιαδόρος. Ασχολήθηκε με τον μπάσκετ? Όχι, δεν ασχολήθηκε με τον μπάσκετ. Τι έκανε? Δηλαδή επαγγελματικά. Είχε ένα πτηνοτροφείο. Ένα? Ένα πτηνοτροφείο. Στον πράκτη κερδί. Μαζί με το θείο μου τον Ταλιαδόρο, τον Κώστα που έγινε μετά διαιτητής που λέμε. Μαζί κάνανε ένα πτηνοτροφείο και δουλεύανε το πτηνοτροφείο κανονικά στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Λόγω του, μπάσκετ, βέβαια, το δίπλα, λόγω του μπάσκετ, βέβαια, και όλη αυτή τη ιστορία, τη σχέση του μπάσκετ με την Αμερική, ο Ρις που λέγαμε, και όλη αυτή και στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στην πραγματικότητα στην δηλαδή, όλο το πακέτο ήταν Ανατόλια, Αμερικανική Γεωργική Σχολή και Χάνθ. Εντάξει, λόγω του ότι είχαμε αυτή τη γυτνίαση με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, είχαμε εκείνη την εποχή στο πτηνοτροφείο και πολλές βοήθειες από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Για να ερχόμασταν, κατάλαβες. Έκανε project η Γεωργική Σχολή με διάφορα φυράματα για τα διάφορα ζωντανά και όταν πετυχαίνανε τα... Τα ξέρεις κι εσύ. Τα ξέρω, γιατί δούλευα και στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Ναι. Ο Μίμης πατέρας. Ο Μίμης πατέρας ήταν να κάθεσαι και να τον ακούς να μιλάει. Το είχε αυτό το χάρισμα όμως. Να κάθεσαι και δηλαδή, έλεγε ιστορίες, σας διηγιόταν τη ζωή του. Ό,τι πρόβλημα δηλαδή, εγώ ποτέ δεν αισθάνθηκα να φοβηθώ να πω τον πατέρα μου πήγα και ας πούμε χτύπησα τον Βασίλη, τον Θανάση, τον Χρήστο. Δηλαδή καθότανε και συζητούσε μαζί και ένα πλεονέκτημά του μεγάλο ήταν, το οποίο όλοι στενοχωριότανε, όταν υπήρχε κάποιο αίτημα το οποίο δεν ήταν πολύ λογικό,
Και πηγαίνανε να του πούνε, μερικοί λέγανε εσείς τι πάμε στον Τσικίνα, αυτός έχει επιχειρήματα και θα μας το καταρρύψει και δεν πρόκειται να γίνει. Χαμένος χρόνος θα είναι. Αυτό ήταν, ας πούμε, ότι και ο Ροδόπουλος, όταν άρχισε να κάνει τον coach, επειδή ήταν και υπάλληλος της ΧΑΝ, κάθε Δευτέρα μετά το μάτς πήγαινε στο γραφείο του Μίμη και συζητούσαν για τον αγώνα. Δηλαδή καθόταν μία ώρα. Και επίσης ως διευθυντής της ΧΑΝ έκανε και το εξής. Κάθε μέρα παραμέρα πήγαινε και έπινε καφέ με όλα τα μέλη του προσωπικού. Mm. Δηλαδή από το φύλακα το Διογέννη και το Ματσάγκο μέχρι στη στέγη σπουδαστού που ήταν ο Τσεκόπουλος ο Γιώργος. Ρώτησα και προηγουμένως τον Άκη, ήταν δύσκολο. Νομίζω ότι είσαστε τρία αδέρφια. Τρία, ναι. Δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Ναι, ο Γιάννης, η Βασούλα και εγώ. Ήταν δύσκολο να παίξετε μπάσκετ ή να ασχοληθείτε με τον αθλητισμό. Ήταν εύκολο επειδή υπήρχε ο Μίμης. Μέναμε μέσα στη ΧΑΝ. Ναι. Και μένοντας μέσα στη ΧΑΝ, είχαμε όλα τα κίνητρα να παίξουμε ό,τι θέλουμε. Που το κάναμε. Και ο καθένας βρήκε τον προορισμό του. Τα αδέρφια μου βγήκαν πρωταθλητές στο πινκ-πονκ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η αδερφή μου βέβαια με τη ΧΕΝ, γιατί τότε η ΧΑΝ δεν είχε. Mm. Και, και εγώ ασχολήθηκα πιο πολύ με τον μπάσκετ. Που πήραμε κάποια πανελλήνια πρωταθλήματα, παιδικά και εφηβικά. Αλλά πάντα αισθανόμουν λίγο άσχημα σε σχέση με τους συμπαίκτες μου, διότι λέγανε ο γιος του Τσικίνα. Ναι. Άσχετα αν εγώ πάντα. Αυτό το είχα και εγώ λίγο. Ήθελα... Ναι, αυτό πήγα να ρωτήσω. Ήθελα. Στην Ελλάδα κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα. Συγγνώμη, Κωστή, για τον περιβόητο νεποτισμό. Ξέρεις, ο γιος του Μητσοτάκη, ο γιος του Παπανδρέου, ο γιος του Καραμαλή, ο ανιψιός του Καραμαλή, ο γιος του Τσικίνου, ο γιος του Ταλιαδόρου, η κόρη του Μαυροσκούφη. Δηλαδή, κάποια στιγμή, ας πούμε, αισθανθήκατε ότι έπρεπε να αποδείξετε, συγγνώμη για την έκφραση, ότι δεν είστε ελεφαντές. Δηλαδή, ότι αξίζατε να πάρετε το κομμάτι της πίτας που δικαιούστε, επειδή είσαστε αυτοί που είσαστε και όχι επειδή είσαστε η γη και η κόρη κάποιου. Πιστεύω πως ναι, και ο λόγος, ας πούμε, εγώ όταν πήγα στην Πάτρα στο Πανεπιστήμιο, ζήτησα μεταγραφή με. Αίτηση μεταγραφή στο Συμβούλιο, γιατί ο Ροδόπουλος δεν με χρησιμοποιεί. Έτσι έβαλα. 19 χρονών παιδί. Γιατί πάντα εγώ ήμουν από αυτούς που μιλούσα. Ναι, δεν ήμουν από αυτούς που... Τα κατάπινε. Και πήγα στον Απόλλωνα Πατρών, έπαιξα εκεί πέρα και μετά γύρισα στη ΧΑΝ. Και συνέχισα να παίζω στη ΧΑΝ. Αλλά δεν, ας πούμε, εγώ το βάρος το είχα σε σχέση με τους συμπαίκτες μου. Όχι με τον εαυτό μου. Εγώ έλεγα στον οποιοδήποτε προπονητή, αν πιστεύεις ότι αξίζω, βάλε. Και επειδή το, ας πούμε, το ατού, το οποίο πάντα από την αρχή μου έλεγε ο πατέρας μου, γιατί ήξερε ότι δεν είμαι ταλέντο, προσπαθούσε να μου δώσει κίνητρα όπως στους περισσότερους παίκτες. Για να παίξεις την πεντάδα, έλεγε, στον Τζιβρά, ας πούμε, σε έναν παίκτη, πρέπει να βάλεις τα σούτ από τα, στα 10 που θα σουτάρεις από το τάδε σημείο, να βάλεις τα 7. Ελεύθερος. Mm-hmm. Άμα, δηλαδή, έτσι ένα μικρό παράδειγμα. Ναι, ναι. Δεν άφηνε τους παίκτες και έλεγε, αν δεν πείτε και παίξτε. Σωστό, όχι. Έβλεπε ότι δεν παίζει ο Θανάσης. Πρέπει να του δώσω κάτι για να παίξει. Σωστό. Παίρνε πέντε το κίνητρο, την οδηγία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά να του δώσεις οδηγία τι πρέπει να κάνει. Όχι να ψάξει να βρει, που δεν γίνεται αυτό και τώρα. Δηλαδή, κάθε προπονητής δεν κοιτάει πώς έναν παίκτη μπορεί να τον βάλει και να έχει θέση στην ομάδα και να ξέρει πότε θα μπει και πότε θα βγει. Εγώ ήξερα, όταν κοτσάριζε ο πατέρας μου, ότι ήξερα ότι ποια στιγμή θα βγει ποιος και ποιος θα μπει. Και το ξέραν και οι παίκτες. Άννα, κυρία Μαυροσκούφη, μια εικόνα, μια ανέκδοτη ιστορία ή μια πατρική εντολή πέρα από εκείνο το καταπληκτικό ότι να νικάς χωρίς αλαζονία και να χάνεις μια αξιοπρέπεια που μας είπατε προηγουμένως, που κρατάτε ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη σας από τον πατέρα σας. Ή κάτι που θυμάστηκε, σας έκανε εντύπωση, έτσι σαν ανέκδοτη ιστορία που λέμε μερικές φορές. Ότι γενικά ήταν ένας άνθρωπος ήπιον τόνων. Δεν ύψωνε φωνή, μπορούσε να συνομιλήσει με κάποιον που είχε αντίθετες απόψεις, αλλά να μην συμφωνήσει, αλλά να συζητήσει ήρεμα. Και αυτό μας το μετέδωσε. Ήταν πάρα πολύ δημοκρατικός μες στην οικογένεια. Πολύ ευαίσθητος, συγχρόνισα. Και αυτό μου έκανε εντύπωση. Ότι είχε έρθει μόνος του, σας είπα, το 22, έτυχε να είναι μακριά από την οικογένεια. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι
το θυμόταν εκείνος και συγκινούνταν ότι ο πατέρας του του είπε «Γεια σου παιδί μου» και έκτοτε ήταν στην Ελβετία 32 και έμαθε ότι πέθανε. Δεν το ξαναείδε. Ναι. Και ήταν, συγκινούνταν πάρα πολύ όταν το θυμόταν αυτό το πράγμα. Με κάποιους... Ναι, από αυτούς διατήρησε επαφές τους εκπροσώπους που συνυπέγραψαν την ιδιωτική διακήρυξη. Κάποιους, κάποιοι από αυτούς ήταν συνειφητητές του στην Γενέβη και θυμάμαι ότι είχαν έρθει εδώ στην Θεσσαλονίκη, βγήκαν μαζί με τον Βίλιαμ Τζόνς πάρα πολύ. Και με τον Τζόνς. Πάρα πολύ, ναι. Και έχω και μία φωτογραφία που δείχνει πως είναι μαζί ο Τζόνς και ο πατέρας. Το πουρο. Δεν βλέπω. Έχει πουρο, κρατάει πουρο ο Τζόνς, γιατί κάπνιζε πάρα πολλά πουρα. Ναι, το θυμάμαι. Το μόνο που αυτό ζητούσε, λέει, στο γραφείο του στη Γενέβη και στο Μόναχο, ήταν να έχει τασάκι για το πουρο του. Α, τότε όλοι καπνίζανε. Ναι, ναι. Ο Μίμης κάπνιζε. Και ο Τάκης. Εμένα δεν κάπνιζε ποτέ. Ήταν τελείως αντικαπνιστής. Ο Τάκης, παιδιά, ούτε καφέ δεν έπινε. Γιατί καφέ και τίποτα. Ποτέ. Μια εικόνα μέσα στο σπίτι. Τι εννοείς? Ή μια, δηλαδή με το ίδιο πνεύμα που ρώτησα προηγουμένως στην Άννα, κάτι που θυμάσαι, που θα όχι το έχεις μέσα στο μυαλό σου σπίτι, πάντα. Αλλά θυμάμαι, έξω, πούμε, ναι. Θυμάμαι μια φάση όπου είμαστε στην Αγία Τριάδα και κάνουμε μπάνιο. Και δίπλα εκεί ήταν αυτοί των αξιωματικών. Έχουν λοιπόν βγει κάτι, καμιά δεκαριά φαντάρι με μια βάρκα, μια πλάβα, ας πούμε. Και κάποια στιγμή προσπαθούν να γυρίσουν προς τα πίσω και τους παίρνει το ρεύμα και δεν μπορούν να γυρίσουν. Όλοι μαζί κάνουν κουπί και η βάρκα μένει στο ίδιο σημείο, να μην σου πω φεύγει προς τα έξω. Έχει ρεύμα, έχει ρεύμα. Ναι, λοιπόν. Και είμαστε δίπλα, καθόμαστε στην αιμουδιά και λέει ο πατέρας μου: «Ωραία, θα πάω να τους βγάλω». Πηγαίνει κολυμπώντας, λέει: «Δώστε μου ένα σκηνή», δένεται και τους βγάζει τη βάρκα έξω. Και τους έσωσε τη ζωή ουσιαστικά. Έτσι, έσωσε τη ζωή. Θα φτάνανε στην Θεσσαλονίκη, στο Καραμπουρνού. Θα φτάνανε στη Θεσσαλονίκη αυτή. Στο Καραμπουρνού, γιατί έχει ρεύμα το απόγευμα. Πιάνει ρεύμα εκεί πέρα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση τότε, σαν πιτσιρικά, σε αυτό το πράγμα. Ναι. Να σου λέω κάτι από αυτά. Όχι, όχι. Όπως επίσης μου έκανε εντύπωση ότι πήγαινε, ας πούμε. Τώρα εμείς ήμασταν ήδη 7-8 χρονών, που σημαίνει ότι αυτός ήταν 35-36-37. Έπαιρνε φορά, έκανε τούμπα στον αέρα και βουτούσε στη θάλασσα. Έτσι για την πόλη. Το ρώτησες ποτέ, Άκη, ή σου είπε ο ίδιος, γιατί ήσουν μεγάλωνες κιόλας, είχες αίσθημα. Ασχολήθηκε εν συνεχεία, δεν ασχολήθηκε. Ασχολήθηκε μόνο με τα επαγγελματικά του. Ναι. Δεν ασχολήθηκε προπονητικά, παραγωγικά. Όχι, δεν ήθελε. Mm. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Ούτε ο δικός μου πατέρας ήθελε παράγοντα. Δεν ήταν για να ασχολείται με όλο αυτό το θέμα του παραγωγισμού, του αθλητισμού. Σου λέει, εγώ έπαιξα τον μπάσκετ μου. Ήταν αυτό που λέγαμε πάντοτε. Παίζαμε για την ευχαρίστηση του αθλήματος, τώρα δεν μας ενδιαφέρει από εκεί πέρα το τι και πώς. Εδώ να πω, εγώ το έχω διαβάσει, σας έχω ξαναρωτήσει. Βέβαια τώρα δεν υπάρχουν οι πηγές, αλλά μου το έχουν πει αρκετοί από εκείνη την εποχή ότι υπήρξε ενδιαφέρον μετά το 49, το 50 από ομάδα του NBA. Είναι πιθανό. Νομίζω από τους Knicks. Είναι πιθανό, αυτό δεν το ξέρω. Εγώ από τον ίδιο έχω ακούσει ότι στην Ιταλία του είχαν κάνει πρόταση να τον πάρουν. Όπως πήγαν ο Ματθαίου, ο Μουρούζης, ο Σπανουδάκης, ο Στεφανίδης, ο Φλόκας ομάδες εδώ από τη Θεσσαλονίκη του Άρη. Ναι, να τον πάρουν. Ο Τρόντος που πήγε με τον Μαγκρέγκορ. Εντάξει, εκείνη την εποχή δεν ήταν τόσο εύκολο να δεις το ότι θα αφήσω, ας πούμε, τη δουλειά μου ή την οικογένειά μου και θα ασχοληθώ με τον μπάσκετ. Οικονομικά. Δεν το βλέπανε οικονομικά το θέμα. Ναι, επαγγελματικά. Οπότε σου λέει, πού θα πάω. Να πάω εκεί να κάνω τι. Εδώ έχω τη δουλειά μου, έχω την οικογένειά μου. Δεν υπήρχαν. Βέβαια στην Ιταλία προφανώς υπήρχε επαγγελματικό. Υπήρχε, βέβαια. Είχαν ξένους παίκτες. Από τις αρχές της δεκαετίας του 50. Αλλά δεν. Μια σκηνή στο σπίτι. Μια ανέκδοτη ιστορία. Μια ανέκδοτη ιστορία στο σπίτι. Να κάθεται στην κουνιστή καρέκλα ο Μίμης. Να καπνίζει το τσιγάρο του και να καθόμαστε εμείς παρέα εκεί πέρα και να συζητάμε, να ανάβουμε ένα τζάκι που είχαμε στο κέντρο του σαλονιού και να συζητάμε οτιδήποτε θέμα υπάρχει και μας απασχολεί. Γιατί ήμασταν μια οικογένεια που ήμασταν αρκετά ανοιχτοί. Δεν είχαμε, ας πούμε, και η μητέρα μου, η Λουλού, ήταν ένας άνθρωπος, δηλαδή όσοι την γνωρίσανε, γιατί ερχόντανε στα γήπεδα, είχαν την καλύτερη ιδέα για αυτήν και μετά πήγε ο πατέρας μου στον ιστιοπλοϊκό μετά τη Χάνα. Ναι.
στο νησιοπροϊκό όμιλο και έφτασε να γίνει και πρόεδρος του νησιοπροϊκού. Πάλι αντίστοιχα πάνε και ο δικός μας στο νησιοπροϊκό. Ναι, είχαν. Η εποχή αφού και εμείς, ας το πούμε, που είμαστε πολύ πιο μικροί, έχουμε ασχοληθεί. Εγώ έχω ασχοληθεί και με το πινκ-πονγκ και με την ορειβασία και με το σκι. Και παίζαμε χόκκι επί χόρτου με τους Αμερικάνους που ερχόταν το Σαρατόγκα, το αεροπλανοφόρο. Ερχόταν και πηγαίναμε και παίζαμε μπάσκετ μέσα στο αεροπλανοφόρο. Ερχόταν, παίζαμε baseball. Είναι μια ηθική ικανοποίηση για τις οικογένειές σας και για εσάς προσωπικά ότι σε μια χώρα που ξεχνά, έχει χόμπι να ξεχνά η Ελλάδα. Ναι, σίγουρα. Διατηρείται άσβεστη η μνήμη παρακατάθηκε. Δηλαδή, ενώ από το τουρνουά Μαυροσκούφια, από το γήπεδο Τάκης Ταλιαδόρος που ανατριχιάζει όταν μπαίνεις μέσα. Γιατί είναι η παλιά εποχή. Και από τις εγκαταστάσεις Μίμης Τσικίνας, ότι τουλάχιστον η ιστορία δεν προσπέρασε τον πατέρα σου, τον πατέρα σου και τον πατέρα σου. Δεν υπάρχει καμία πικρία σε αυτό, νομίζω. Και η ζωή τιμήθηκε με τον πατέρα σου. Κοίταξε, εκείνες τις εποχές ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Τώρα πλέον είναι χιλιάδες. Όπως συμβαίνει σε όλα. Στα διηγήματα, στα έργα, στα βιβλία, στο οτιδήποτε. Ξέρεις, ήταν ένας, δύο, τρεις άνθρωποι. Αυτούς τους ανθρώπους η κοινωνία τους θυμάται. Έτσι είναι. Τώρα που είναι, ας πούμε, οι παίκτες, εκπληκτικοί. Σημερινοί εκπληκτικοί παίκτες, αλλά είναι 15. Συνήθως θυμάσαι αυτούς που βάζουν τις βάσεις για κάτι, τους πρωτοπόρους. Λοιπόν, είμαι υπόχρεος. Εγώ είμαι υπόχρεος και ευγνώμων. Νομίζω ότι αυτή την ευγνωμοσύνη θα πρέπει να την αποτείνει διαχρονικά το ελληνικό μπάσκετ και ο ελληνικός αθλητισμός στις οικογένειές σας. Στο Μίμη Τσικίνα, στον Τάκη Ταλιαδόρο και στον Σημειώνα Μαυροσκούφη. Να, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μαυροσκούφη, κύριε Ταλιαδόρο, κύριε Τσικίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή ότι σήμερα είχαμε την ευκαιρία να διηγηθούμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του μπάσκετ. Μπράβο, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, άλλο ένα show του Tracenchase παίρνει τέλος, τερματίζεται εδώ. Σας είχα τάξει που λέμε στον πρόλογο της εκπομπής ότι ξαναγράφουμε ένα μεγάλο κομμάτι, ξαναγράφουμε την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Εσείς θα κρίνετε αν όντως κατεγράφει σήμερα. Γεια σας, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο του show του Tracenchase. Like